Η στέγη έρχεται να προσφέρει στο ελληνικό κοινό, στο αθηναϊκό κατά κύριο λόγο κοινό, έναν ολοκληρωμένο χώρο σύγχρονης τέχνης και δημιουργίας, θα έλεγα. Ίσως διαφοροποιείται από άλλους χώρους που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ακριβώς λόγω του εύρους του προγράμματός της. Καλύπτει τους τομείς του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, των εικαστικών τεχνών, του λόγου μέσα από την σειρά των διαλέξεων και των εκδηλώσεων λόγου που έχουμε. Δηλαδή είναι μια συνολική ματιά επάνω στο σύγχρονο γίγνεσθε. Το κτίριο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών σχεδιάστηκε από το γαλλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Architectural Studio και νομίζω ότι η λύση που επιλέχθηκε, γιατί έγινε διεθνής διαγωνισμός, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι κάνει ένα αρκετά τολμηρό statement αρχιτεκτονικό, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο ξεχωρίζει. Εσωτερικά έχουμε δύο αίθουσες, η μία είναι 880 θέσεων, η άλλη 220 θέσεων. Εκτός από τις δύο αίθουσες έχουμε και τον εκθεσιακό χώρο στο πρώτο υπόγειο. Θα έχουμε το εστιατόριο στον έκτο και ένα roof restaurant στον έβδομο. Να μην ξεχάσουμε επίσης και το μπαρ του Ισογείου που το έχει σχεδιάσει εξ ολοκλήρου η Εμιλία Παπαφιλίππου, που είναι από μόνο του ένα έργο τέχνης και αυτό, φωτιστικό και μορφοπλαστικό. Πιστεύοντας ότι η σύγχρονη δημιουργία είναι εκείνη που χρειάζεται περισσότερη ενδυνάμωση, προβολή και τόνωση, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά σήμερα, όπου και τα κονδύλια τα κρατικά σπανίζουν για τη σύγχρονη δημιουργία και η κοινωνία μας αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι πάρα πολύ σύγχρονα και άμεσα και ενδεχομένως αναζητά τρόπους και μορφές σκέψης που μπορούν να δώσουν ένα άνοιγμα στην σημερινή, μάλλον δύσκολη προοπτική. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το σύγχρονο. Θα έλεγα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο του προγράμματός μας γενικότερα είναι ότι ασχολούμαστε με τη σύγχρονη Ελλάδα και τους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς. Τι είναι η σημερινή σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Αυτό έχει να κάνει και με την γενικότερη δράση του Ιδρύματος Ωνάση και την βούληση του ιδρυτή του Αριστοτέλη Ωνάση. Το πρόγραμμα έχει τόσο μια σύγχρονη ελληνική διάσταση, όπως έλεγα νωρίτερα, όσο και μια διεθνή διάσταση. Δηλαδή πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έρχονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από το εξωτερικό, ή δυνατόν να σχετίζονται με αυτά που γίνονται εδώ, ή δυνατόν να οδηγούν και σε μελλοντικές συμπράξεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα βρείτε πράγματα που ξεκινούν από την σύγχρονη ηλεκτρόνικα και φτάνουν μέχρι την μπαρόκ μουσική. Δηλαδή είναι ένα πολύ ανοιχτό πρόγραμμα. Δεν πάμε να κερδίσουμε ένα mainstream κοινό. Αντίθετα, κάνουμε αρκετά συγκεκριμένα, ενδεχομένως μερικές φορές ειδικά πράγματα, που όμως έχουν το κοινό τους.